τρεις άξονες πάνω στο οποίο θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα είναι η απελευθέρωση των δημοκρατικών μας θεσμών, γιατί αυτό υπάρχει από έναν πελατειακό εναγκαλισμό από κάθε λογής συμφέροντα. Μια εχμαλωσία, ώστε οι θεσμοί να λειτουργούν και να προστατεύουν τον πολίτη από κάθε μορφή αυθαιρεσία. Θεσμούς που αποτρέπουν τη σπατάλη και την ιδιοποίηση του πλούτου του ελληνικού λαού. Και αυτός ο πρώτος άξονας είναι βασικός και για ένα δεύτερο στόχο, ένα δεύτερο άξονα. Αυτόν της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης είναι, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πράσινο χρώμα στην πολιτική μας. Ένα κράτος σωστό, αποτελεσματικό, αποκεντρωμένο, όχι γραφειοκρατικό, με διαφάνεια, είναι το κράτος που μπορεί να εξασφαλίσει και δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, σωστές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, ασφάλισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Να φτιάξουμε επιτέλους ένα κράτος που να υπηρετεί τον πολίτη σωστά, αποτελεσματικά. Μπορούμε. Μπορούμε και οι Έλληνες και η Ελλάδα αυτό να το κάνει, αρκεί να το πιστέψουμε. Μπορεί να αξιοποιήσει τα λεφτά του ελληνικού λαού με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν έλεγα ότι λεφτά υπάρχουν, αυτό ακριβώς εννοούσα. Ότι αν φτιάξουμε ένα κράτος που λειτουργεί, οι λεφτά θα υπάρχουν για την πολιτική, τα δικαιώματά του, θα υπάρχουν για την ανάπτυξη, θα υπάρχουν για τους νέους ανθρώπους. Η Νέα Δημοκρατία μίλησε για επαναδιαπραγμάτευση, τα ζάπια, αλλά εφάρμοσε ένα πρόγραμμα σκληρής λιτότητας. Και όχι μόνο αυτό, χωρίς να κάνει σοβαρές αλλαγές στη χώρα. Αντίθετα, υπονόμευσε σημαντικές αλλαγές που είχαμε ξεκινήσει. Ποια είναι η πρότασή της? Λέει, θέλει να μείνουμε στο ευρώ, αλλά χωρίς να γίνουν αλλαγές στις δομές, διατηρώντας άθικτες το πελατειακό κατεστημένο που πνίγει την οικονομία και την πολιτική, ένα πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο, και αυτό σημαίνει ένα τέτοιο μείγμα πολιτικής, σημαίνει τη συνέχεια της ανισότητας, της αδικίας, της ανέχειας και της σκληρής λιτότητας στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα λέει να μείνουμε στο ευρώ, αν και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φωνές, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει χωρίς να κάνουμε σοβαρές αλλαγές στο κράτος, στις δομές. Αντίθετα, μιλά για ένα μεγαλύτερο κράτος, εκφράζει ένα συγκεντρωτικό κρατισμό που δυστυχώς απλώς θα εκφράσει μια πελατειακή διαπλοκή με άλλα πρόσωπα. Και έτσι θα βαθαίνουν τα αίτια της κρίσης αντί να τα χτυπάνε. Όσο για τη λιτότητα, λέει ότι θα ασκήσει το μνημόνιο. Αλλά είναι εκτός πραγματικότητας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν κατανοεί τα βαθύτερα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα. Το βαθύτερο αίτιο της κρίσης δεν είναι το μνημόνιο. Είναι αυτά που μας έφεραν να χρειαστούμε το μνημόνιο. Είναι αυτά που μας έφεραν να χρειαστούμε δανεικά από τρίτους. Είναι αυτά που μας έφεραν να μην στεκόμαστε στα δικά μας πόδια που ξέρουμε ότι μπορούμε. Αυτά είναι τα αίτια. Και όχι να σκίζουμε χαρτιά. Να αλλάξουμε, αντί να αλλιώς θα βουλιάξουμε. Να αλλάξουμε. Αυτές είναι οι αλλαγές ποιοτικές. Και όταν πήγα εγώ το 2009 την πρώτη συνάντησή μου με τους πρωθυπουργούς των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφοροι μου λέγανε: έχετε λύματα, κόψτε μισθούς, κόψτε συντάξεις. Τους είπα: μπορεί να υπάρχουν κάποιες αδικίες και ίσως να υπάρχουν κάποιες ανισότητες και με συντάξεις και κάποιοι να έχουν μεγαλύτερες από ό,τι πρέπει. Δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα, τους είπα. Το βασικό πρόβλημα είναι οι σπατάλες, το βασικό πρόβλημα είναι η διαφθορά, το βασικό πρόβλημα είναι τα κατεστημένα που κατατρώνουν το πλούτο του ελληνικού λαού. Και μπορώ να σας πω ότι αρχικώς τους έπεισα, γιατί τους τα είπα και με ειλικρίνεια και με υπευθυνότητα. Τους τα είπα. Τους λέω, αυτή την Ελλάδα θα αλλάξουμε για να γίνει μια ωραία χώρα, μια καλή χώρα. Έγιναν λάθη. Εγώ είμαι ένας νέος πρωθυπουργός με νέα εντολή να αλλάξουμε τη χώρα. Το ξέρουμε και αυτό θα κάνουμε. Στηρίξτε με. Αρχικώς στήριξα. Μετά άρχισαν οι αγορές να πιέζουν, τα σπρέζ να ανεβαίνουν, να φοβάται η Ευρώπη. Και επικράτησε εκεί η συντηρητική νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εμείς έχουμε δείξει σε όλη μας την πορεία δείγμα γραφής. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, σας καλώ
να ρωτάμε κάθε φίλο, γνωστό, συνάδελφο ή συγγενή, κάθε πολίτη που σκέφτεται τι θα αποφασίσει στην κάλπη. Ποιοι απέδειξαν ότι δεν υπολογίζουν το προσωπικό και πολιτικό κόστος μπροστά στο δημόσιο συμφέρον. Σε ποια περίοδο δρομολογήθηκαν πραγματικές προοδευτικές αλλαγές στη χώρα, ακόμα και μεσούσεις της κρίσης. Αλλαγές όπως ο Καλλικράτης, η Διάβλη, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, το χτύπημα των φοροπηγάδων θα κερδιθεί. Θα κερδιθεί βεβαίως φίλο με φίλο, συγγενή με συγγενή, πόρτα-πόρτα θα κερδιθεί από εσάς. Βγείτε παντού, μιλήστε για τις ιδέες που μας εμπνέουν και που μας έφεραν και πάλι εδώ μαζί σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Μιλήστε για όσα έγιναν, αλλά και όσα μπορούμε να κάνουμε ως Ελλάδα. Με επιχειρήματα, με πολιτική, σίγουρα όχι με μικρότητες. Εμείς ενώνουμε όλους όσους διψάνε να δούμε μια πολιτεία με κανόνες που ισχύουν για όλους. Μια πλατεία συμμαχία προοδευτικών ιδεών και οραμάτων για το αύριο. Τώρα είναι η ώρα του κινήματός μας. Είναι η ώρα των δημοκρατών σοσιαλιστών. Πάμε λοιπόν, πάμε ξανά και καλή μας επιτυχία στον καλό μας καλό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή σας συγκινητική παρουσία. Ευχαριστώ.